Κύριος Χρήστος Γιαννούλης, βρεθεί στη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα, κύριε Γιαννούλη. Καλή σας ημέρα. Είναι ένα ερώτημα αυτό που λέει τώρα ο Άκης. Όντως είναι ένα ερώτημα αυτό. Αν δηλαδή δεν δέχεσαι και εσύ κάποια ευθύνη, ας πούμε. Ναι, καταρχάς να σχολιάσω αυτό που λέγατε. Όντως άλλο κακό να μην μας έβρει. Ναι. Γιατί όντως συμμετέχω και εγώ σε αυτή τη γενιά. Τη δική αυτή σας. Η ίδια γενιά είμαστε πάνω κάτω, ναι. Ναι, που είχαμε την ψευδαίσθηση ότι επειδή δεν περάσαμε παγκόσμιο πόλεμο, θα είχαμε μια διαφορετική κοινωνία. Ότι τα τελευταία χρόνια. Έτσι. Πόλεμος γίνεται χωρίς να το καταλαβαίνουμε. Θα σας απαντήσω και ο πραγματικός πόλεμος μας έχει επηρεάσει και αυτός πολύ. Ο πόλεμος ενώ η εισβολή της Ρωσίας. Όλα μας έχουν επηρεάσει. Και ως αναπληρωτής στο Μιάρης Μεταφορών θα σας πω ότι δεν είναι ακριβώς αυτό που περιγράφεται ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αποποιείται κάθε ευθύνης. Ξεχωρίζουμε δύο πράγματα για να είμαστε σαφείς και να δικαιωθεί η μνήμη, η τιμή και η ανάμνηση των θυμάτων της τραγωδίας. Είναι άλλο πράγμα η σύγκρουση και οι αμέλειες, η αδιαφορία και οι συγκεκριμένες ενέργειες και παραλήψεις που προκαλούν και πολιτική ευθύνη. Οπότε δεν είναι ένα στοχοποιημένο θύμα για λόγους πολιτικού ή κομματικού ανταγωνισμού ο κύριος Καραμαλής. Είναι ο άνθρωπος που απέκρουε τις επί τρία χρόνια κοινοβουλευτικές μας παρεμβάσεις που περιγράφαμε τα ζητήματα ασφάλειας όχι για να αντιπολιτευτούμε, αλλά για να σώσουμε και τον εαυτό μας, τα παιδιά μας και εσείς κύριε Οικονόμου. Ναι, γιατί λειτουργούσε το σύστημα, κύριε Γιαννούλη. Δεν είχαμε κάθε μήνα από μία σύγκρουση ή έναν εκτοχιασμό. Υπήρχαν τρεις σταθμάρχες στη Βάρδια, υπήρχαν οι μερικές όπου είχαν τοποθετηθεί ηλεκτρονική εποπτεία και ηλεκτρονική διαχείριση. Υπήρχαν οι πίνακες, το μαύρο κουτί φαίνεται να έχει μιλήσει. Δηλαδή ο κύριος Καραμαλής δεν βγήκε να πει ότι παιδιά είναι πεντάστερο ΡΟΣΕ, είπε ότι δεν υπάρχει ασφάλεια για τα δρομολόγια. Θα θυμίζω ότι ο κύριος Καραμαλής με έντονο και αλαζονικό ύφος κατηγόρησε ότι είναι ντροπή να θέτουμε θέματα ασφαλείας ενώ ήδη το φυτίλι είχε ανάψει. Και κοιτάξτε να δείτε, δεν υπήρχαν τρεις σταθμάρχες. Δεν υπήρχε σε λειτουργία το κέντρο της Καρόλου, όπου σίγουρα δεν είναι το σύστημα τηλεδιοίκησης, φωτοσήμανσης και ηλεκτρονικής υποστήριξης του ανθρώπινου παράγοντα στην γραμμή Αθήνα-Θεσσαλονίκη, αλλά ήταν ένα στοιχείο, μια ελπίδα. Μια ελπίδα ότι αν λειτουργούσε, ένας να το έπαιρνε χαμπάρι, θα είχαμε γλιτώσει 57. Κύριε Γιαννούλη μου, τώρα συγγνώμη για την παρεμβολή. Αν αυτοί οι πέντε άνθρωποι που περιγράφονται ήταν στη θέση τους και κάνανε στοιχειοδός τη δουλειά τους, θα είχαμε τραγωδία σήμερα? Δεν θα είχαμε, με συγχωρείτε. Ακούστε με όμως, πρέπει να ολοκληρώνουμε αυτό που λέμε για να καταλαβαίνει και ο κόσμος και τις δικές ερωτήσεις και τις δικές μου απαντήσεις. Επίσης, λόγω έλλειψης προσωπικού υπήρχε πλέον απουσία τραγική μίας ειδικότητας που ήταν λόγω των συνθήκων μέχρι το 19, επειδή τα συστήματα ήταν υπό εξυγχρονισμό, να ελέγχει χειροκίνητα αυτοπρόσωπα διαζώσεις αν η εντολή που δόθηκε από τον σταθμάρχη επί του πεδίου έχει γίνει, αν δηλαδή τα κλειδιά αυτά άλλαξαν. Αυτό καταργήθηκε. Υπάρχει τώρα ένας τέτοιος τεχνίτης για 98 σταθμούς. Επίσης, θέλω να σας πω ότι ούτε τρεις σταθμάρχες υπήρχαν υποχρεωτικά. Η υποχρεωτικότητα των δύο σταθμαρχών, με συγχωρείτε, ήταν αδιαπραγμάτευτος όρος. Και σας αντιστρέφω το ερώτημα. Ξέρετε από πότε έχει να γίνει με τοπική σύγκρουση στην Ελλάδα, παρά τα προβλήματα τα διοχρονικά, που είναι η δεύτερη συζήτηση, και να την ανοίξουμε με όσο κινησμό, ειλικρίνεια και γενναιότητα θέλετε για την πορεία του σιδηροδρόμου. Αλλά εδώ μιλάμε για 57 ψυχές επί του δυστυχήματος. Είχε να γίνει με τοπική σύγκρουση, με ή χωρίς τηλεματική, με ή χωρίς φωτοσήμανση, από το 1972. Η με τοπική σύγκρουση, ο τρόπος που χάθηκαν αυτοί οι συνάνθρωποι μας, δεν δικαιολογεί καμία προσπάθεια συμψηφισμού για να πούμε όλοι φταίμε και να μην βρούμε ποιος φταίει για τους νεκρούς. Για το δυστύχημα αυτό, αγαπητοί συνάδελφοι, πρέπει να αποδοθούν. Η κυβέρνηση δεν είπε ότι για το δυστύχημα φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε καν το υπενήχθηκε, κύριε Γιαννούλη. Με συγχωρείτε. Η συζήτηση περί της διάχυσης, λέω ότι η κυβέρνηση δεν άκουσα ποτέ να λέει, θα είχε δεχθεί νομίζω το γενικό ανάθεμα να έλεγε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ φταίει για το δυστύχημα.
Δεν το υπενήχθηκε κάποτε. Πάρα πολύ. Όταν... Εδώ ξεκίνησε μία συζήτηση που στην προσπάθειά μας να μην κρυφτούμε πίσω από το σταθμάχη και τους πέντε μοιραίους που συζητάνε για σουβλάκια και ερωμένες την ώρα που έχουν μείνει τα τρένα στις γραμμές και δεν έχει ηλεκτροδότηση και προκαλείται το δυστύχημα, προκειμένου να μην κρυφτούμε πίσω από αυτούς, σχεδόν κοντεύουμε να τους αθωώσουμε. Μα πέντε άνθρωποι έστειλαν 57 άνθρωπους στο θάνατο, το ξεχνάμε αυτό. Να είμαστε ακριβείς, κύριε Παυλόπουλε. Ο κύριος Μητσοτάκης ζήτησε συγγνώμη έναντι όλων με αφορμή το δυστύχημα. Αυτό είναι πολιτικά. Για τις παθογένειες, κύριε. Είναι πολύ σαφής η εικόνα που έχω για τις δηλώσεις Μητσοτάκη και εδώ είναι τα τεκμήρια. Επίσης θέλω να πω κάτι, ότι αυτή τη στιγμή ο κύριος Σπύρτζης, που πόσο καιρό έχει δημιουργηθεί αυτό το κλίμα παραφιλολογίας που είναι Σπύρτζης, αλλά από τον κύριο Καραμαλή δεν απαιτούμε να εξηγήσει τι έγινε. Αυτό είναι μια άλλη υπόθεση. Ο κύριος Σπύρτζης είπε κάτι πολύ απλό. Εάν όλες οι πρόνοιες που λαμβανόταν μέχρι το 2019 με πλήρη επίγνωση της κατάστασης που ήταν το δίκτυο και όχι με παραλκυστικές αναφορές ή με γεωργιάδηδες με τύπου Άδωνη Γεωργιάδη προσεγγίσεις, τι θέλατε να πει, ότι δεν είναι ασφαλή για να μην μπαίνει κανένας, με πλήρη ρεαλισμό, εάν ίσχυαν ό,τι προβλέπετο μέχρι το 19, δεν θα είχε γίνει το δυστύχημα. Το δυστύχημα. Μάλιστα. Δεν λέμε ότι ο ΣΕ λειτουργούσε στα μέγιστα ευρωπαϊκά στάνταρ, αλλά τέτοιου είδους δυστύχημα θα είχε αποτραπεί έστω με αυτά τα μέτρα που ελάμβανε ένας ο ΣΕ 1.300 εργαζομένων και όχι 700 με μία σειρά υπεργολάβων που δεν γνωρίζουν το αντικείμενο. Οι εξαμηνίτες, πέστε μου εσείς, πού στον κόσμο υπάρχει εξαμηνίτης σταθμάρχης. Αυτό δεν υπήρχε επί ΣΥΡΙΖΑ. Εξαμηνίτης σταθμάρχης, ξέρετε τι είναι σαν να λέμε, και το λέω και στην αδερφή. Εσύ βασίουχος, το ξέρω. Όχι, Δημήτρη, είναι σαν να λέμε ότι η Αιτζίαν θα πει στους επιβάτες της ότι κοιτάξτε, εγώ κάθε 6 μήνες για λόγους οικονομίας μεγέθους, οικονομίας τάξης μεγέθους, θα εκπαιδεύω νέους πιλότους και θα δουλεύω με εξάμηνες εποχικές συμβάσεις. Πάντως, κύριε Γιαννούλη, αυτός ο οργανισμός δεν είναι οργανισμός ευρωπαϊκής χώρας. Μην κοροϊδεύομαι. Ανεξάρτητα από το δυστύχημα είναι μια τραγωδία που δεν έπρεπε να γίνει. Το είπε και πολύ ωραία ο κύριος Τσίπρας. Αλλά ο οργανισμός αυτός είναι ούτε για τρίτο κόσμο, γιατί και στον τρίτο κόσμο άνθρωποι μένουν. Δεν κάνει ο οργανισμός αυτός για πουθενά, για πέταμα. Και αυτό το βαθύ κράτος που είδαμε να λειτουργεί επίσης, όπως είπε και ο Άκης πριν, με τους τύπους που μίλαγαν και χαβαλέδιαζαν την ώρα της βαριάς βάρδιας, αυτό είναι βαθύ κράτος. Που δεν δημιουργήθηκε σε 2-3-5 χρόνια. Το βαθύ κράτος δεν δημιουργήθηκε. Να κάτι με το θάρρος που έχουμε. Πέφτεται από τα σύννεφα ότι αυτοί οι διάλογοι είναι διάλογοι που δεν συμβαίνουν σε συχνότητες δημόσιες, αστυνομίας, του στρατού, των τρένων. Καθόλου, αλλά εδώ πρέπει να έχουμε μια απέτηση. Να δουλεύει αυτός που είναι σε θέση ευθύνης να δουλεύει υπεύθυνα. Και αυτό πρέπει να το έχουμε ως απόλυτη απέτηση. Δεν το συζητώ. Το να χαβαλαδιάσει και όλοι χαβαλαδιάζουμε στη δουλειά μας. Και εσείς οι βουλευτές θα χαβαλαδιάσετε και εμείς θα χαβαλαδιάσουμε όταν έχουμε χαλαρό χρόνο. Okay. Και αλλά θα πούμε και μια σαχλαμάρα. Αλλά όχι έτσι. Πρέπει να διαχωρίσουμε. Ναι, σύμφωνοι. Πρέπει να διαχωρίσουμε όμως δύο πράγματα. Έχουμε ιερή υποχρέωση να φωτιστεί σε όλες τις πτυχές, σε ποινικές, πολιτικές ευθύνες, όπου και αν φτάνουν το θέμα του δυστυχήματος, και μετά να ανοίξει η με προβολή στο χρόνο συζήτηση για το τι μπορεί να επισπευστεί ως εξυγχρονισμός του ΟΣΕ. Γιατί δεν πιστεύω, και σας το λέω φιλικά δηλαδή, ότι ισχύει και η άλλη ανάγνωση ότι σε 20 μέρες ή μέχρι το Μάρτιο μπορούμε να θεραπεύσουμε ό,τι έλειπε τα προηγούμενα 20 χρόνια. Καλά, προφανώς. Γι' αυτό όχι, είναι συζητάμε, παρελκυστικό. Για κάποια μέτρα, λέμε τώρα άμεσα, για να ξεκινήσει να ξανατρέχει το τρένο πάνω στις δράγες. Αυτό είπε ο Γεραπετρίτης. Να τρέχει το τρένο, αυτό είπε. Με στοιχειώδη ασφάλεια. Τι άλλο. Επίσης, πρέπει να δώσουμε και εγώ ως πολιτικός και πρώην δημοσιογράφος και εσείς ως δημοσιογράφοι με πολύ συγκεκριμένη πολιτική αντίληψη για τα πράγματα και τεχνογνωσία και εμπειρία, να δώσουμε μία απάντηση. Μέχρι πότε έχουμε το δικαίωμα να αγνοούμε αυτούς που είναι οι αγγελιοφόροι ουσιαστικών μηνυμάτων, που χτυπάνε ανοιχτές θύρες, που παρουσιάζουν πράγματα αποκαλυπτικά? Έρχεται η συζήτηση που θα ανοίξει για τις αεροπορικές μεταφορές, με τα περιφερειακά αεροδρόμια. Σε λίγο, κύριε Οικονόμου, θα κλείσετε κάποιες διακοπές για τα νησιά. Εάν διαβάσετε τα κοινοβουλευτικά πρακτικά των ερωτήσεων και των απαντήσεων που έδινε ο κύριος Καραμαλής, είμαι βέβαιος ότι θα νιώσετε πολύ άσχημα. Για ποιο τομέα μιλάτε τώρα, για το τουριστικό, για τα αεροδρόμια, για τα λιμάνια, για τις αεροπορικές
για τις αεροπορικές μεταφορές. Υπάρχει ζήτημα ασφαλείας και εκεί. Είναι επισφαλείς οι αεροπορικές μεταφορές. Υπάρχει ζήτημα ασφαλείας στις πτήσεις στα νησιά, κύριε Γιούλη. Μην μου βάζετε λέξεις. Όχι, αν υπάρχει ζήτημα ασφαλείας, αυτό το είπατε. Θα σας το πω ακριβώς. Υπάρχουν λειτουργικά ζητήματα λόγω έλλειψης προσωπικού και κακής λειτουργίας της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, όπου έχει σαν αποτέλεσμα πληροφορικάριος ηλεκτρονικός σε ακριτικό αεροδρόμιο, λόγω υπερκόπωσης, γιατί είναι ένας άνθρωπος για όλο το αεροδρόμιο για 7 μέρες, έπαθε απώλεια προσανατολισμού. Άρα αυτό είναι επικίνδυνο που μας λέτε τότε. Είναι έτσι όπως το λέτε. Θεραπεύεται. Για απλό δεν ακούγεται πάντως. Καθόλου απλό δεν ακούγεται, όπως το λέει. Όχι βέβαια. Και δεν το λέω, προσέξτε, δεν το λέω επί απτερόιντα. Βρήκα ένα ραδιόφωνο να μιλήσω σοβαρό, με ακροματικότητα κτλ. Σας το λέω ότι είναι απόσταγμα κοινοβουλευτικών διαδικασιών, όπου και πάλι η κυβέρνηση του κυρίου Καραμαλή, γιατί αυτή νομοθέτησε την αρχή πολιτικής αεροπορίας, διαλύοντας τα υπόλοιπα, έλεγαν ότι θα επιβλέπουν. Ελπίζω να μην σας σοκάρει αυτό που θα σας πω. Έλεγαν ότι θα επιβλέπουν ατυχήματα ή δυστυχήματα στα περιφερειακά αεροδρόμια μέσω ραντάρ από την Αθήνα και κατήργησαν όλες τις περιφερειακές υπηρεσίες. Το ξέρετε ότι σήμερα το καλοκαίρι ένας... Μιλάτε για τα περιφερειακά αεροδρόμια που ιδιωτικοποιήθηκαν, που δόθηκαν στους ιδιώτες, αυτά λέτε? Όχι, όχι. Και περιφερειακά αεροδρόμια που είναι σε ιδιώτες και δημόσια. Υπάρχουν και 13 δημόσια αεροδρόμια. Βεβαίως, βεβαίως. Μικρά. Ναι, ναι. Λοιπόν, άρα δεν παρακολουθούνται... Όχι, οι πτήσεις δεν παρακολουθούνται από τοπικά ραντάρ, από την Αθήνα παρακολουθούνται. Επειδή είναι λίγο πολύπλοκο, δεν θέλω να το αδικήσω και καταλαβαίνω και τη θέση σας, δεν είστε υποχρεωμένοι να το ξέρετε, αλλά σας το δίνω ενδεικτικά με πολύ υπευθυνότητα και σοβαρότητα. Όχι, αλλά είναι σοβαρό το θέμα αυτό, αν το θέτετε σε τέτοια διάσταση, ότι υπάρχει κίνδυνος για την ασφάλεια κάποιων αεροδρομίων μας. Κύριε Οικονόμου, το έχουμε θέσει. Διαβάστε, είναι αναρτημένα και στα. Μα το έχουμε διαβάσει, το ξέρουμε το θέμα. Απλώς είναι τώρα, σοκαριστικό. Τώρα, είναι τώρα, πρόσφατα, για πρόσφατα μιλάμε. Είναι σοκαριστικό να το ακούς και μάλιστα παράδειγμα. Τώρα που ξεκινάει η τουριστική περίοδος. Τώρα βεβαίως, ξεκινάμε. Ένα άλλο παράδειγμα. Βεβαίως. Ένα άλλο παράδειγμα για να καταλάβετε. Τελευταίο και να κλείσουμε, ελάτε. Τελευταίο και να κλείσουμε. Το καλοκαίρι στα περιφερειακά, στα νησιά μας, πυκνώνουν τα δρομολόγια, έρχονται τσάρτερ από κάθε γωνιά της Ευρώπης. Υπάρχει μια παγκόσμια οδηγία και αυτό έκαναν οι αρχές, οι αερολιμενικές που ελέγχαν την ασφάλεια των πτήσεων στο έδαφος για τους επιβάτες, προβλήματα κτλ. Τα αλκοτέστ για τους πιλότους. Ξέρετε πόσο 2,5 χρόνια έχει να γίνει αλκοτέστ σε πιλότους που έρχονται είτε από ανατολικές χώρες είτε από μικρότερες εταιρείες. Μάλιστα. Κλείνουμε ξέρετε εδώ. Ότι στο Γιάκοβλεφ, επειδή είστε λίγο μεγαλούτσικοι, δεν είστε παιδάκια. Λίγο όμως, κύριε Γιάννουλη, λίγο, όχι πολύ. Ναι, ναι. Τι έγινε? Λίγο, ναι. Το Γιάκοβλεφ, στο αεροπορικό δυστύχημα που είχε γίνει εδώ στην Θεσσαλονίκη με το ουκρανικό αεροσκάφος, ένα left και ένα right τύχησε τη ζωή 70 ανθρώπων. Μάλιστα. Πρέπει να κλείσουμε, κύριε Γιάννουλη. Σας ευχαριστούμε πολύ και σας καλημερίζουμε. Να είστε καλά. Να είστε καλά.